Όπως βλέπετε στο βίντεο, ο νεαρός μπαίνει στο κατάστημα του Σταύρου Κάτσενο στην οδό Αγίου Ανδρέου και σαν να μην τρέχει τίποτα μπροστά στα μάτια της υπαλλήλου, ανοίγει την ταμιακή και αρπάζει τα χαρτονομίσματα που υπήρχαν μέσα. Ο δράστης μπήκε μέσα στο μαγαζί, η κοπέλα εξυπηρετούσε ένα πελάτη, η άλλη ήταν εδώ στην πλατεία από πίσω μας και αυτός βάζει το χέρι στο ταμείο, έτσι, μπροστά στην κοπέλα, στην υπάλληλο, παίρνει κάποια λεφτά. Ο νεαρός προσπάθησε να επαναλάβει το εγχείρημά του, αλλά δεν τα κατάφερε. Γιατί έτυχε εκείνη την ώρα ο υπάλληλος να κατευθύνεται προς την ταμιακή μηχανή για να εξυπηρετήσει άλλο πελάτη. Τίποτα, όχι, όχι, ναι, ναι, κανονικά. Δεν υπήρχε ούτε καλυμμένο πρόσωπο, ούτε τίποτα. Μπήκε μέσα σαν πελάτης, έκανε ερωτήσεις, τίποτα παραπάνω. Δηλαδή πήρε ό,τι βρήκε και έφυγε. Ευτυχώς βέβαια που ήταν η αλλαγή της βάρδιας και δεν είχαν και πολλά λεφτά μέσα το ταμείο. Πιστεύω ότι και εμείς φταίμε οι ίδιοι, να μου δεν μπορούμε να. Να προσέξουμε να μην τι μας γίνεται πολιτική κατάσταση. Η μικροεγκληματικότητα στην Πάτρα έχει πάρει την ανιούσα. Πλέον οι κλέφτες δεν υπολογίζουν την παρουσία των υπαλλήλων και προχωρούν με θράσος στην υλοποίηση των σχεδίων τους. Εμένα με έχουν μέσα στον δρόμο, με έχουν κλέψει δύο φορές. Τους άρπαξα βέβαια, αλλά τι να λέει, μου λέει δεν πήρα γιατί δεν είχα να φάω. Τι να του πω εκείνη τώρα. Πες με, συμφώναξε την αστυνομία, τον λυπήθηκα στο τέλος. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, είναι λίγο πιο βαθύ.